έξω από αυτό και να παρατηρητές, έλα ρίτε. Εγώ επειδή έχω απέχθεια με όλα αυτά τα χρυσαυγίτικα και τα σχετικά και όπως επίσης με όλα αυτά τα που αφορούν σε σιωνισμό Εβραίους και όλο αυτό το μάζεμα που κάνουν κύκλοι οι οποίοι είναι πέραν από τον εθνικισμό και έχουν ταυτίζονται με έναν τρόπο με την Χρυσή Αυγή. Θέλω όμως να πω το εξής. Το 2015, αν θυμάμαι καλά, τα συλλαλητήρια που οργανώνονταν το 2015 και εν όψη και το δημοψηφίσματος ακόμη, είχαν ένα χαρακτήρα να βοηθήσουν την διαπραγματευτική ισχύ της χώρας. Δώστε μου τη δύναμη, βγείτε και δώστε μου τη δύναμη. Απλώς αυτό να υπενθυμίσουμε για να καταλήξουμε στο ότι οι ιστορίες αυτές δεν αντιμετωπίζονται με τέτοιους τρόπους. Δεν θα διαφωνήσω ότι αυτά τα πράγματα δεν αντιμετωπίζονται έτσι. Βεβαίως. Δεν διαφωνώ. Αλλά όλα τα ξεκίνησε ο κύριος Τσίπρας. Τα ξεκίνησε ο κύριος Τσίπρας. Όλο αυτό το βεβαιασμένο, της ΕΠΗ... Μην επαναλαμβάνεις το ίδιο λάθος, θα έλεγα αγαπητοί φίλοι, το ίδιο επαναλαμβάνεται κυρία, σήμερα. Και θα δεις ότι θα βγει άλλο τέρας πάλι από αυτές τις ιστορίες. Στα χέρια του κυρίου Τσίπρα, το πατριωτικό φρόνημα των Ελλήνων θα το χαρακτηρίσουμε τέρας. Το να σηκώσει κεφάλαιο Έλληνας επιτέλους και να διεκδικήσει την αξιοπρέπειά του και να διεκδικήσει και άλλα ζητήματα. Αγαπητή και να μου, μην κυρία, προχωράει. Τους λένε Μακεδονία εδώ και από το 1995 έχουν περάσει 22-23 χρόνια. Δεν είδα κανένα συλλαλητήριο. Με συγχωρείτε. Το πουγούδο μου, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το 40% κρυφτήκαμε πίσω από το Σκόπια. Από τους δεν είδα καμία διαδήλωση. Είδαμε κανένα να βγαίνει στους δρόμους.